σε όλες τις μαμάδες του κόσμου χρόνια πολλά. Ένα ευχαριστώ και λίγα συμβολικά δώρα. Η γιορτή της μητέρας στο Ιστορικό και Ελαγγραφικό Μουσείο Ορεστιάδας. Η γιορτή της μητέρας μέσα από μια σεμνή αλλά γεμάτη συμβολισμούς δράση. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. 14 Μαΐου 2017. Είναι μια κινητή γιορτή και γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έχει καθεωρηθεί από την Άννα Μαρία Τσαβρής το 1914 στην Αμερική. Στην Ελλάδα, βέβαια, γιορτάζουμε την μητέρα της μητέρας. Έχουμε αρχαιολινικές καταβολές από την θεά Αιγαία, μετά πάμε στη Ρέα, στη μητέρα του Κρόνου, που και συνεχίζουμε με στο χριστιανικό, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, γιορτάζουμε την ημέρα της μητέρας της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου. Οι εθελοντές του μουσείου ανέλησαν τη μορφή της μητέρας μέσα από την τέχνη. Είδαμε τα αραβωνιάσματα του Γκίζη, την ψυχομάνα, την παιδική συμφωνία του Ιωκοβίδη, θα δούμε τα κλειπτά του Καπράλου και της Βάσος της Κατράκη, τα χαρακτικά. Θα συνεχίσουμε με την ανάλυση από τα ματωμένα χώματα της Δοσοκυρίου, τον επιτάφιο του Ρίτσου. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που έχει ένα έθιμο στην περιοχή μας στις Καστανιές, τα Ισημνιού, πώς γιορτάζανε στις Καστανιές αυτό το έθιμο που δίναν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Τρίτον, θα δούμε επίσης την Κουκουβάγια και την Πέρδικα με κυπριακή διάλεκτο. Τα παιδιά θα παίξουν ένα διαδραστικό παιχνίδι, γιατί συγχρόνως αυτά τα οποία θα δούμε μέσα από τους πίνακες και αυτά που θα δούμε μέσα από τον μύθο, είναι διαδραστικό, θα κατεβούμε κάτω στον πρώτο όροφο για να τα αναγνωρίσουμε. Θα δούμε τις διαφορές και τις ομοιότητες της εποχής με τις τότε και τώρα. Αναπτύξαμε τους συμβολισμούς της εικόνας της Παναγίας σε γενικές γραμμές και δώσαμε έμφαση στην βρεφοκρατούσα και στην γαλακτοτροφούσα. Αναλύσαμε σχετικά τους συμβολισμούς που φέρουν αυτές οι εικόνες, με ποια τεχνοτροπία έχουν αναπτυχθεί κατά τους αιώνες και δώσαμε το στίγμα της ημέρας. Γιατί η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας και συνδυάσαμε την ημέρα της γιορτής αυτής, της μητέρας, με την Παναγία. Γιατί στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Γιατί είναι η μάνα όλων μας και αυτή η μάνα συμβολίζει και τις υπόλοιπες μητέρες κατά κάποιο τρόπο και κάναμε αυτή την ανάλυση με τη βοήθεια των εικόνων αυτών. Σε όλα τα παιδιά προσφέθηκαν δώρα για να τα προσφέρουμε τη σειρά τους στις μητέρες τους. Θα σας δώσουμε έναν βασιλικό πέστο για να τον βάλετε να τον φυτέψετε. Και είναι σωματωμένος με ζεόλιθο και εσείς θα τον ενσωματώσετε μετά, όταν θα το επιτρέψετε. Ένα μισκοτολούκουμο και ένα αναψυκτικό. Ορίστε. Χρόνια πολλά στη μαμά σου. Να είσαι καλά. Για τις ευλογημένες μητέρες του κόσμου, χρόνια πολλά, που είναι οι ηρωίδες της καθημερινότητας και στυλοβάτες της ελληνικής κοινωνίας. Η μάνα είναι η Ελλάδα.